Τώρα το καλοκαιράκι, πολλοί από εσάς θα χρειαστεί να πάρετε ενδεχομένως στην παραλία νεράκι δροσερό ή κάποιο ισοτονικό ποτό, γιατί θα παίξετε ρακέτες, θα κολυμπήσετε, θα κάνετε windsurf, θα κάνετε kitesurf και σίγουρα θα χρειαστείτε ενέργεια. Δεν χρειάζεται. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα σοκολατούχο γάλα. Ναι. Νέες έρευνες έχουν δείξει πως το σοκολατούχο γάλα μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, ίσως και καλύτερα από αυτή που κάνει το ισοτονικό ποτό, χωρίς να προσφέρει άλλα λιπαρά ή ζάχαρα στο οργανισμό μας. Σοκολατούχο γάλα. Το καλύτερο ισοτονικό. Τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ύστερα από μία ώρα εντατικής άσκησης? Ένα ισοτονικό ποτό ή το παλιό καλό νερό? Τίποτα από τα δύο, απαντά μια νέα αμερικανική έρευνα, η οποία διαπιστώνει πως ο πιο ωφέλιμος τρόπος για να ανακάμψουμε και να αντλήσουμε τα περισσότερα ωφέλη ύστερα από έντονη σωματική δραστηριότητα είναι να πιούμε ένα ποτήρι σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Η διαπίστωση έρχεται από τον Τζον Άιβι, έναν ερευνητή του Πανεπιστημίου του Τέξας με ιδιαίτερη φήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μελέτες του γύρω από τον ρόλο της διατροφής που ακολουθείται μετά την άσκηση στη φυσική κατάσταση, τις επιδόσεις και την ανάκαμψη των αθλητών. Ο Dr. Ivy διεξήγαγε δύο ξεχωριστές μελέτες με αθλητές και ερασιτέχνες συμμετέχοντες για να καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Τόσο οι πρώτοι όσο και οι δεύτεροι είχαν καλύτερη σωματική ανάκαμψη όταν έπιναν σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Το σοκολατούχο γάλα, σύμφωνα με νέες έρευνες, αποδεικνύεται ως το κατωτερότερο ισοτονικό. Χαρίζοντας καλύτερες επιδόσεις μυς και μείωση του λίπους, αληθεύει? Ποια είναι η σωστή κατανάλωση σοκολατούχου γάλακτος? Η σοκολάτα, όπως είπαμε, δημιουργεί μία έκρηση ενδορφινών, καλής διάθεσης ως εκ τούτου. Το γάλα αυτό καθ' αυτό και τα γαλακτοκομικά γενικότερα έχουν συνδεθεί με την καλή υγεία κατά την εξής έννοια. Η κατανάλωση 2 με 3 τεμαχίων ποσοτήτων μικρομερίδων ημερησίως έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι συνάδει με τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Άρα, μέσα στην ημέρα μας καλό είναι να υπάρχει ένα ποτήρι γάλα, να υπάρχει ένα κεσεδάκι γιαούρτι, να υπάρχει 1-2 φέτες τυρί. Αν τώρα έχουμε μια αλφα δυσανεξία στη λακτόζη, μπορούμε να προτιμήσουμε τα γαλακτοκομικά, τα οποία δεν μας ενοχλούν, ή το γάλα που να έχει αυτό καθ' αυτό σαν προϊόν μειωμένη λακτόζη. Σίγουρα όμως τα γαλακτοκομικά προάγουν τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους και σε σύζευξη με τη σοκολάτα, αν υπάρχει μέσα στο προϊόν, μπορεί να δημιουργούν και μια εξτρά καλή διάθεση. Τα πλεονεκτήματα ήταν, πρώτον, η καλύτερη σύσταση του σώματος με τη μορφή περισσότερου μυϊκού ιστού και λιγότερου λίπους, βελτίωση του χρόνου στην άσκηση και γενικώς καλύτερη φυσική κατάσταση από τους εθελοντές που κατανάλωσαν ποτά που περιείχαν απλώς υδατάνθρακες ή νερό. Στην πρώτη μελέτη, ο ερευνητής και οι συνεργάτες του εξέτασαν την ωφέλη του σοκολατούχου γάλακτος σε αθλητές. Ύστερα από συγκεκριμένη προπόνηση, ζήτησαν από ποδηλάτες να πίνουν είτε σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά, είτε ένα ποτό με την ίδια θερμιδική αξία και περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες με τα συνηθισμένα αθλητικά ποτά, είτε ένα ποτό με μηδενική θερμιδική αξία. Διαπίστωσαν ότι οι αθλητές είχαν περισσότερη δύναμη και καλύτερη ταχύτητα. Μείωσαν το χρόνο τους κατά 6 λεπτά περίπου όταν έπιναν σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Στη δεύτερη ανάλογη μελέτη με ερασιτέχνες άνδρες και γυναίκες εθελοντές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ύστερα από περίπου 5 εβδομάδες άσκησης, αυτοί που έπιναν σοκολατούχο γάλα είχαν διπλάσια βελτίωση από τους υπόλοιπους στην αεροβική ικανότητα και στην αντοχή. Επίσης, ανέπτυξαν περισσότερο τους μύστους και έχασαν περισσότερο λίπος σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν τα άλλα ποτά. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει ποιος μηχανισμός κάνει το σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά να προσφέρει αυτά τα πλεονεκτήματα, δήλωσε ο Dr. Ivy. Για να το διαπιστώσουμε θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες, είναι όμως εμφανές ότι κάτι υπάρχει στο συνδυασμό των φυσικών πρωτεϊνών και των υδατάνθρακων που εμπεριέχει. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Το κεφάλι κράτησε ψηλά. Πιο ψηλά, πιο ψηλά.